Περιοδία στη Θράκη κάνει το διήμερο 28 και 29 Μαρτίου ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Το πρωί βρέθηκε στις Άπες, όπου συναντήθηκε με τα στελέχη της διοίκησης και εργαζομένους στο εργοστασίο της Φαρμαδέν και συνομίλησαν για την πορεία και την επέκταση του εργοστασίου, ενώ ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στην γεωπολιτική θέση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρέπει να σας πω ειλικρινά, θα το έχετε ακούσει άλλωστε από τις τοποθετήσεις μας στη Βουλή και παντού, ότι δεν είμαστε αισιόδοξοι για αυτή την καπιταλιστική ανάπτυξη που έρχεται από πέρσι και ακολουθεί κάποια βήματα ανάπτυξης, ανάπκαμψης, γιατί αυτά είναι υπαρκτά, δεν τα παραβλέπουμε. Όμως αυτή η ανάπτυξη πάλι θα είναι για τους λίγους, από τη μια μεριά, δεν θα είναι για όλο το λαό, θα είναι μόνο για κάποιους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, για τα κέρδη τους δηλαδή, για την ανταγωνιστικότητά τους οπωσδήποτε, όμως λίγα θα μπουν στη τσέπη του εργαζόμενου λαού, των εργαζομένων. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, κυρίαρχα. Στη συνέχεια μίλησε με τους εργαζόμενους του εργοστασίου της Φαρμαδέν στον χώρο του Κιλικίου, ζητώντας τους να στηρίξουν το ΚΚΕ σε δήμους, περιφέρειες, ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές. Ο κ. Κουτσούμπας εναντιώθηκε στο δίπολο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ και τόνισε ότι το ΚΚΕ βρίσκεται κοντά στους εργαζόμενους συνέχεια και όχι μόνο την προεκλογική περίοδο. Η φορολογική αφέμαξη συνεχίζει. Η φορολογιστία που υπάρχει δυστυχώς συνεχίζει για όλα τα ζητήματα. Από τον ένφια μέχρι τους φόρους, τους άμεσους και τους έμεσους που πληρώνουμε και μια σειρά τέτοιες πλευρές που ο καθένας τις νιώθει στο πετσί του, τις νιώθει στην οικογένειά του κλπ. Άρα λέμε ότι δίκαιη ανάπτυξη σε ένα άδικο σύστημα δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει ανάπτυξη για κάποιους λίγους, αλλά για την πλειοψηφία, για το λαό μας, θα είναι μόνο ίσως και αυτά με ερωτηματικό, κάποια ψίχουλα. Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας μίλησε σε κατοίκους των Σαπών για τις προτάσεις του ΚΚΕ, τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και το ενδιαφέρον για τους υδρογονάνθρακες, τις σχέσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με το ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι κοντά στους πολίτες που αγωνίζονται να επιβιώσουν. Σφίγγουμε το χέρι σε όλους σας. Εμείς ξέρουμε να συζητάμε πρόσωπο με πρόσωπο, άνθρωπο τον άνθρωπο, με όλους τους εργάτες, τους υπάλληλους, τους άνεργους, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους επιστήμονες, τους νέους και τις νέες, τους συνταξιούχους, σε όλη τη χώρα. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλη την Ελλάδα. Θέλουμε να σας μεταφέρουμε το θερμό χαιρετισμό και το κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Θέλουμε να μεταφέρουμε το κάλεσμα του ΚΚΕ σε όλους όσοι δίνουν τη μάχη να ζήσουν εδώ στη Ροδόπη, στη Θράκη, εδώ που κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια δίνει καθημερινά τη μάχη της στοιχειώδους επιβίωσης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε όλους να συστρατευτούν και να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε βουλευτικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο αλλά και στις ευρωεκλογές. Η ισχυροποίηση του κόμματος σε όλες τις κάλπες, σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του Μεγάλου Κεφαλαίου, μπορεί να είναι η γνήσια λαϊκή απάντηση σε όλη αυτή την ενιαία επίθεση που όλοι μαζί εξαπολύουν ενάντια στο λαό. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ θα είναι πραγματικά ένα διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο κανένας δεν θα μπορεί να το διαβάσει διαφορετικά αλλιώς, γιατί εκφράζει ατόφια αυτή τη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική που φτωχοποιεί συνεχώς τους εργάτες, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τον λαό, για να βγαταίνουν τα κέρδη μιας χούφτας. Το Γενικό Γραμματέα συνόδευαν ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δημήτρης Παπατολίδης και από την Δομιακή Επιτροπή του Νομού Ροδόπης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ο Νίκος Βαργεμίδης και ο Νίκος Φακυρίδης, αλλά και η υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Αμαλία Κασαπαντονίου. Επίσης ήταν παρόντες δύο υποψήφιοι ευρωβουλευτές, τους οποίους θα ανακοινώσει την Δευτέρα ο αρχιτέκτονας μηχανικός από τις Άπες Ιμπραήμ Ιμπραμ Κερατζή και ο ιδιωτικός υπάλληλος από την Αλεξανδρούπολη Διονύσης Κλάδης.